Γεια σας. Εβέλιν, ξεκινάς εσύ. Καζαμπλάνκα μου, ενώ έχεις βάλει ένα φανταστικό φόρεμα, ξαφνικά μου πετάς αυτό το... καζόν το... φούξια. Εβέλιν, ούτε τα φούξια σ' αρέσουνε. Δεν μ' αρέσουν τα καλσόν με 400 βαθμούς Κελσίου. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά, ναι, δεν μ' αρέσουν τα χρώματα στα καλσόν. Αν μα φάνε και τίποτα καυτερό, θα ανάψει ολόκληρη. Όχι, μένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα χρώματα. Ναι. Το κάνεις και το καλοκαίρι. Φοράς, δηλαδή, άστο My Style Rocks, φοράς καλσόν το καλοκαίρι. Όχι, αλλά τώρα θέλει να πει ναι, για να διοικηλογήσει, ξέρεις την επιλογή της. Και λέω να μιλήσουμε μεταξύ μας. Γιατί με έχετε δει έξω. Όχι, αλλά είμαι σίγουρος. Εγώ σε έχω δει πολλές φορές. Εντάξει. Όχι με καλσόν. Άλλα ρούχα, ωραία ρούχα. Απλά γενικά, λόγω παιχνιδιού που ανακάλυψα τώρα τα χρωματιστά καλσόν, πάντα γενικά τα είχα στο μυαλό μου να ξεκινήσω να τα φοράω και τώρα μέσω του παιχνιδιού συνειδητοποιήσω ότι μου πάνε πάρα πολύ. Και τα προτιμάω και εδώ και εκτός παιχνιδιού. Ποιος δηλαδή, είπε έχω αρχίσει... ότι σου πάνε πάρα πολύ. Μην την εκνευρίζεις. Ήρθε η ώρα να κάνεις αυτό που πρέπει. Κοίτα, άκου να δεις. Μπορεί να σου πηγαίνουν. Ιούνιο μήνα όμως, κάπως λίγο με δυσκολεύουν στην εικόνα. Πόσο μάλλον και τόσο έντονο χρώμα, το οποίο δεν μου κάνει ούτε κολλάν, ξέρεις, κάπως να πω ότι το βάζω σε αυτή την κατηγορία και κάπως θα έβαζα το φόρεμα να φαίνεται σαν top και κάτι θα έκανα. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω γενικά το καλσόν τον Ιούνιο. Τελεία. Ό,τι και να κάνω, όσο και να με ζωρίσω και να... No. Το φόρεμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Σου πάει πάρα πολύ. Τα μαλλιά σου είναι τα ωραιότερα μαλλιά που έχεις κάνει σε όλη τη σεζόν. Ισχύει. Συγκλονιστικά σου πάνε πάρα πολύ. Τα σκουλαρίκια σου πάνε πάρα πολύ. Δεν νιώθω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ με το φόρεμα. Τα σκουλαρίκια ταιριάζουν με τα παπούτσια. Τα παπούτσια ίσως λίγο με το φόρεμα. Θα τα ήθελα πιο απλοϊκά για αυτό το φόρεμα. Και το καλσόν ξαφνικά θεωρώ ότι είναι εντελώς παράτερο. Δηλαδή, γιατί να συζητάω τόση ώρα για ένα καλσόν. Άσε τον πειραματισμό με τα καλσόν για μετά το παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Δύο. Μα τι σε έπιασε και θέλει να φορέσει καλσόν Ιούνιο μήνα. Έχω βάλει άλλο βαθμό. Α, έβαλα. Λάκι. Χρωματικά είναι ωραίο. Δεν ξέρω σε ποιον επάνω έκανε αυτό το πατρόν του φορέματος. Που σε σένα και πάει έτσι και έτσι. Νομίζω ότι αυτό πηγαίνει σε μια κοπέλα που έχει ans, που έχει ποπό, που έχει λίγο πόδια λιγάκι πιο χοντρά. Γιατί πρέπει να τουρλώσει και να έρθει λιγάκι πιο έξω. Δεν ξέρω τώρα ο Στέλιος να μας πει εδώ, γιατί ενώ είναι ένα αρχικά ωραίο που κάνει αθλέτικ, τα έχει κάνει και ένας οίκος μαζί με έναν μεγάλος οίκος της Γαλλίας, πολύ προχωρημένος, τα έχει κάνει με έναν που κάνει αθλέτικ και έχει κάνει κάποια τέτοια πράγματα, στη στήλη φασκίας ή κάπως έτσι. Αλλά αυτό το πατρόν κάποιο μου κάνει, όντως νομίζω το ήθελα πιο πάνω για να, κάνει, να φουσκώνει. Αυτό είναι θέμα του κύριου Κουδουνάρη, θα μας το πει γιατί έχω περιέργεια. Αν θες κάνε μια στροφή να δω λιγάκι όλο το look πώς φαίνεται. Ναι, έχει κάτι σε αυτά που πρέπει να δούμε τι γίνεται. Γιατί δεν είναι πάνω στο γοφό που θα μπορούσε να σταθεί σαν ένα μπαλούν. Είναι πάνω στους μυρούς, είναι αρκετά χαμηλά. Δηλαδή, αν το βάλει μια κοπέλα που είναι 3% πιο κοντή από σένα, δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το φόρεμα. Όσο μάλλον κοπέλες που είναι και 10 και 12% πιο κοντές από σένα. Ο συνδυασμός είναι ωραίος του άσπρου μαύρου. Ναι, δεν κρατάς την τσάντα, αλλά εντάξει, γιατί θα στον εξουδετερώναμε και να την κρατούσες, οπότε είναι σαν να μην την κρατάς, άρα καλύτερα να μην ζωρίσεις να την κρατάς. Έτσι δεν είναι συνήθως. Οι τσάντες πλέον έχουν κάνει τη θητεία τους εδώ μέσα. Όμως εσύ το συμπεριφέρεσαι ωραία πάνω σε αυτό. Τα παπούτσια, ναι, με ένα γυμνό πόδι δεν ξέρω πώς θα φαινότανε. Με αυτό το καλσόν, ανεξαρτήτως της εποχής και τέτοια. Ναι, αυτό μου φαινόταν όμως, πολύ σκέτο. Ναι, αυτό που θέλω να τονίσω όμως, για να μην το ξεχάσω, όταν πηγαίνουμε σε ένα τέτοιο γκουρμέ εστιατόριο με Michelin και τα λοιπά και μάλιστα λες σε εορταστικό δείπνο, δεν πηγαίνουμε με ένα σκέτο πράγμα έτσι. Δηλαδή φοράμε κάτι από πάνω.
Και ζητάμε στην καρταρόμπα που θα αφήσουμε το πανοφόρι να μας δώσουν νούμερο με ζυγό αριθμό. Εγώ τουλάχιστον να το κάνω. Με ζυγό αριθμό. Ναι. Με ζυγό. Τι θα πεις εσύ τώρα, Στέλιο? Εγώ θα ήθελα να μας πει, Καζαμπλάνκα, αν σήμερα ήταν η τελευταία σου μέρα στο διαγωνισμό ή οποιοδήποτε λόγο, τι θα είχες μετανιώσει? Κάτι που έκανες ή κάτι που δεν έκανες? Μετανιώνω που αγχωνόμουν πάρα πολύ. Αυτό. Και αυτό τι θα άλλαζε, πώς θα άλλαζε την πορεία σου στο παιχνίδι? Θα ήμουν πιο ψύχρεμη. Πιο ψύχρεμη... Από αυτό που είσαι, θα μου λέτε. Γίνεται. Εντάξει, είχες ένα-δύο... Είναι το poker face που... Ναι, ξεσπάσματα, λες σου, μια χαρά ήρεμη σε βλέπαμε εμείς. Εγώ... Είναι το poker face που έχω, που δηλαδή και να καίγομαι μέσα μου και είμαι στεναχωρημένη και όπως είχα και διάφορα οικογενειακά συμβάντα, δεν θα το καταλάβει κανείς. Okay. Άρα, εγώ αν ήμουν στη θέση σου, μάλιστα, θα είχα μετανιώσει που την εβδομάδα του τελικού επέλεγα να πάω σε μία σχεδιάστρια, να πάρω όλα τα ρούχα και εσύ και κάποιες άλλες εδώ, και να έρχομαι με ένα ζευγάρι παπούτσια και ένα καλσό και να νομίζω ότι μπορώ να λέω ότι αυτό είναι styling. Και να ερχόμαστε κι εμείς σε μία αμήχανη θέση να μιλάμε για τα πατρών των φορεμάτων. Δεν είναι αυτό το Maestro Rocks, λυπάμαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό το φόρμα δεν σου πάει. Αυτό το φόρμα είναι ανάρμοστο για εστιατόριο. Mm. Το καλσόν ακατανόητο. Όπως και τα παπούτσια. Mm-hmm. Θα μπορούσε να κάνεις την ελάχιστη προσπάθεια για να έρθεις στην εβδομάδα του τελικού. Mm-hmm. Αυτό είναι καμία προσπάθεια. Δεν θες να διεκδικήσεις την πρωτιά σε αυτό το διαγωνισμό? Εννοείται ότι θέλω. Απλά έχω καεί. Έχω καεί. Δεν καίγεσαι σε τρεις μέρες, να καείς από σήμερα? Γιατί άμα καείς σήμερα, απλά δεν θα υπάρχει σε τρεις μέρες το παιχνίδι. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο στο παιχνίδι. Το κρίσιμότερο. Ναι, αλλά... Είναι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι οι δημιουργοί σου, είναι δημιουργούν καλύτερα χωρίς να είναι υποπίεση. Ναι. Και νιώθω τώρα ότι και καλά πρέπει να φέρω... Και δεν μου βγαίνει η έμπνευση αυτή που έχω υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό νιώθω ότι συμβαίνει. Παιδί μου, δεν είπαμε εδώ να κάνεις υψηλή ραπτική, ούτε να γεννείς τις νέες τάσεις της μόδας. Να μας δείξεις ένα δικό σου στυλ, κάτι που η Καζαμπλάνκα θα φόραγε. Όντως, για να πάει κάπου και να έχει κάτι αξιοσημείωτο να σχολιάσουμε. Ακόμη και το σωστό συνδυασμό. Ποιο είναι το styling? Γίνεται να πας σε εστιατόριο χωρίς τσάντα? Τι ξέχασες? Τι θυμήθηκες δηλαδή για σήμερα? Mm. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν με νοιάζει, ας πούμε, ένα προσωπικά που τι ξέχασες. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν ακούω το καλσόν το φούξια, που, αυτή την pop νότα που θες να δώσεις σε αυτό το ρούχο, δεν είναι pop. Τι είναι αυτά τα παπούτσια? Θα σου κάνω τη χάρη να σου βάλω δύο. Καζαμπλάνκα μου. Ειλικρινά νιώθω άσχημα. Αλήθεια. Και εγώ θα νιώθω άσχημα στη θέση σου. Καλή επιτυχία, Καζαμπλάνκα μου. Μπορείς να επιστρέψεις στη θέση σου. Ευχαριστώ.